Ο Πανάρχαιος χορός του Αιγαίου ετοιμάζεται να λυκνήσει τη χώρα. Η νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την Ελλάδα ονομάζεται Μπάλος. Η Αθηνά αποχαιρέτησε τη χώρα μας, αφήνοντας πίσω της το στίγμα της. Η νέα κακοκαιρία φαίνεται πως θα είναι πιο ισχυρή και θα φέρει και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της χώρας. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Προληπτικά, ήδη χθες συνέκρισε δύο συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας στην Αχαΐα και στην Ηλία. Ελήφθησαν αποφάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πολιτικής προστασίας προκειμένου να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα και εν γέννη έντονα καιρικά φαινόμενα. Και εμείς σαν πολιτική προστασία ήδη έχουμε προχωρήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πρώτα-πρώτα στις πυρόπληκτες περιοχές που είναι το νούμερο ένα, σε καθαρισμούς υδατορρεμάτων, προκειμένου να υπάρχει ομαλή διέλευση του νερού από τα μεγάλα υψόμετρα προς τη θάλασσα. Φόβος όλων είναι η κακοκαιρία που έρχεται να μην θυμίζει σε τίποτα τα φαινόμενα που έζησαν πολλές περιοχές τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον Ιαννό. Η νέα κακοκαιρία θα έχει κύρια χαρακτηριστικά. Τις ισχυρές κατατόπους βροχές και καταιγίδες, τους τυελώδεις ανέμους στα πελάγη, την πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα επιρροτικά. Μια κατάσταση η οποία μέχρι και τη νύχτα και την, όχι μόνο την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή θα εντείνεται, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι η Δυτική Ακτή και τα Επτάνησα θα δεχτούν σημαντικές ποσότητες βροχοπτώσεων, κυρίως καταιγιδοφόρου προέλευσης, από την Κέρκυρα μέχρι την Ζάκυνθο, από την Ήπειρο μέχρι την Καλαμάτα και την Λακωνία. Από τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τα δυτικά το χαμηλό βαρομετρικό που θα προκαλέσει την κακοκαιρία Μπάλος. Έχουμε την πληροφορία ότι από την Πέμπτη έχουμε έντονο καιρικό φαινόμενο πάλι, σαν ένα μήλι Ιαννό. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε ζωντανή επαφή με όλους τους προέδρους, έχουμε βγει με τις υπηρεσίες, έχω κάνει και εγώ προσωπικά αυτοψία με την κυρία Μουζάκη που είναι υπεύθυνη της πολιτικής προστασίας και με τον κύριο Γιαννούλη. Όπου χρειάζεται η παρέμβαση, εμείς ήδη έχουμε καθαρίσει και γι' αυτό από την προηγούμενη κακοκαιρία την Αθηνά, εκτός από κάποια τοπικά φαινόμενα που είχαμε σε κάποια χωριά, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα κάποιας πλημμύρας. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το Σάββατο, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.